Θα σας παρουσιάσουμε τις απόψεις των νηπιαγωγών ως προς τη συμβολή των ΤΟΥΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία και διοίκηση. Η περίπτωση του νομού Καβάλας. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων, των στάσεων και του βαθμού αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ΤΟΥΠΟΕ, στη μαθησιακή διαδικασία και διοίκηση των νηπιαγωγείων. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού θα αναζητηθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα. Πώς χαρακτηρίζονται, θετικές αρνητικές, οι απόψεις των νηπιαγωγών ως προς την είσοδο του ΤΟΥΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων. Εάν οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν τις ΤΟΥΠΟΕ στη διοίκηση και στην προετοιμασία της διδασκαλίας. Πώς χαρακτηρίζεται, θετική αρνητική, η στάση των νηπιαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΟΥΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων. Ποιος ο βαθμός αυτεπάρκειας των νηπιαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση του ΤΟΥΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Εάν οι νηπιαγωγοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις ΤΟΥΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί, αν και αναγνωρίζουν τη σημασία της αξιοποίησης των ΤΟΥΠΟΕ στη διδακτική πράξη, φαίνονται απρόθυμοι να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική και όταν τις χρησιμοποιούν, τις εφαρμόζουν σαν μέσο που βοηθά στη διδασκαλία, δηλαδή στη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, στη δημιουργία φύλων εργασιών στο Word, στις προβολές στο PowerPoint και όχι σαν εργαλείο μάθησης. Ένας από τους παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση του ΤΟΥΠΟΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η αδυναμία των εκπαιδευτικών να τις αξιοποιήσουν παιδαγωγικά. Έρευνες σε διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτικών έδειξαν ότι ακόμα και μετά το πέρας της επιμόρφωσής τους στο δεύτερο επίπεδο, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο ή με τον παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο. Στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος υπήρξε αρχικά η απορία το τι συμβαίνει στην ειδικότητα των νηπιαγωγών. Εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ο συνδυασμός διαδικασιών και εργαλείων προς την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών και προβλημάτων με μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των πιο νέων εργαλείων, υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών τεχνολογιών. Ο όρος τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας, ή ΤΟΥΠΟΕ, παραπέμπει στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και στις άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες μέσω των λογισμικών και τη χρήση του διαδικτύου. Ακόμα αυτό το περιεχόμενο έχει να κάνει σε σχέση με την άμεση θέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΟΥΠΟΕ σημαίνει τα εξής. Μετακίνηση από την παροχή της πληροφορίας στην επίλυση προβλημάτων. Εξοικείωση του μαθητή με ένα μεθοδολογικό τρόπο σκέψης προκειμένου να θεωρηθεί αυτόνομος μαθητής. Αύξηση των κινήτρων του μαθητή και ενεργός συμμετοχή του. Εμπλουτισμός της καθημερινής διδασκαλίας με δημιουργικές δραστηριότητες με τη χρήση καινοτόμων εποπτικών μέσων. Οικονομία χρόνου. Δημιουργία ευκαιριών για μεγαλύτερη και πιο ουσιώδη επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Προαγωγή της συνεργασίας με την ανάθεση ομαδικών εργασιών, projects, της επαφής μαθητών από διαφορετικά σχολεία, τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος στην τάξη και τέλος τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού στις καθημερινές σχολικές δραστηριότητες μπαίνουν σε επαφή, γνωρίζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν βασικές λειτουργίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών με στόχο την αναζήτηση, την οργάνωση, τη διαχείριση και την παραγωγή πληροφορίας σε πολλές διαφορετικές μορφές, την ανάπτυξη των ιδεών και την έκφραση και δημιουργία του καθενός, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και τη λύση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τη μάθηση του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στη σημερινή κοινωνία και τον πολιτισμό. Με τον όρο αυτεπάρκεια περιγράφουμε την πεποίθηση ενός ατόμου για το τι είναι ικανό να κάνει με τις ικανότητες που διαθέτει. Έτσι, οι πεποίθησεις ενός ατόμου στην ικανότητά του να χρησιμοποιεί υπολογιστή συνιστούν την αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν πρόσφατα στη χώρα μας σχετικά με τις απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρίζεται σε μεγάλο ποσοστό ο σημαντικός ρόλος των νέων τεχνολογιών και η επιτακτικότητα εισαγωγής τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Τα προηγούμενα συμπεράσματα βρίσκονται σε συμφωνία και με προηγούμενα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, τα οποία επιβεβαίωσαν θετική τοποθέτηση απέναντι στις νέες τεχνολογίες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης. Από την άλλη, αυτό που ίσως θα ήταν αναμενόμενο,
αυτή η θετική προδιάθεση των εκπαιδευτικών δεν συνοδεύεται από σχετική εκπαιδευτική δράση, πράγμα που είναι πολύ πιο φανερό στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς του νηπιαγωγείου. Η ύπαρξη του υπολογιστή δεν συνεπάγεται και χρήση, ή όπως πολύ σωστά διατυπώθηκε από τον Ο'Ντόναλ, οι του ΠΟΕ εισήχθησαν μέσα στο σχολείο, αλλά αδυνατούν να ανταχθούν στην τάξη. Μεθοδολογία έρευνας και ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας. Ερευνητικό σχέδιο. Η προσέγγιση που κρίθηκε ως καταλληλότερη για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων ήταν η ποσοτική μέθοδος ανάλυση δεδομένων που συλλέχθησαν μέσω ερωτηματολογίων. Συμμετέχοντας ήταν 131 νηπιαγωγοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καβάλας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν νηπιαγωγοί και προϊσταμένες νηπιαγωγείου, μονοθέσεων, ολιγοθέσεων και πολυθέσεων. Χρησιμοποιήθηκε απλή τυχαία δειγματοληψία με αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλο τον ομό Καβάλας, ισομορίης κατανομή αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Ως μέσο συλλογής δεδομένων για την ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, γιατί δεν είναι δαπανηρό και έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει μεγάλο αριθμό ερωτώμενων. Επιλέχθηκε η κλίμακα μέτρησης τύπου Likert με 5 πιθανές απαντήσεις και πρόβλεψη για αποφυγή ουδέτερης απάντησης. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο της Καρτσιώτου και του Ρούσου, που αφορούσε στην κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της κρίσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία, καθώς και στο ερωτηματολόγιο της Κασοτάκη και του Ρούσου, που αφορούσε την κατασκευή ελληνικής κλίμακας αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή. Επίσης, κάποιες ιδέες δανείστηκε ο ερευνητής από το ερωτηματολόγιο των Βασιλείου και Μικρόπουλου, οι οποίοι στην έρευνα που πραγματοποίησαν διερευνούσαν παρόμοιες πτυχές. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα ερωτηματολόγια χωρίζονται στις εξής ομάδες: δημογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών, αυτές που σχετίζονται με την είσοδο του ΤΟΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων, αυτές που σχετίζονται με την αξιοποίηση του ΤΟΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων, αυτές που σχετίζονται με τη στάση των συμμετεχόντων στη διοικητική διαδικασία των νηπιαγωγείων, αυτές που σχετίζονται με την αυτεπάρκεια των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση του ΤΟΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία και αυτές που σχετίζονται με τη χρήση και αξιοποίηση του ΤΟΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία του νηπιαγωγείου. Έγινε χρήση της φαινομενικής εγκυρότητας, δηλαδή έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί ο βαθμός που το ερωτηματολόγιο φαίνεται να μετρά αυτό που ισχυρίζεται ότι μετρά. Για τον παραπάνω λόγο, το προς διερεύνηση ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε μη ειδικούς και ζητήθηκε η γνώμη τους. Ορισμένα μικρά προβλήματα, κυρίως στη σύνταξη και στην κατανόηση των ερωτήσεων, αντιμετωπίστηκαν πριν το ερωτηματολόγιο καταλήξει την τελική του μορφή, έτοιμο για διανομή. Επίσης έγινε προσπάθεια ελέγχου της εγκυρότητας περιεχομένου, ώστε οι ερωτήσεις να ανταποκρίνονται και να περιγράφουν επαρκώς το περιεχόμενο του φαινομένου που το ερωτηματολόγιο καλείται να ερευνήσει. Τέλος έγινε συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας που φτιάξαμε, συγκλίνουσα εγκυρότητα, με την κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για παρόμοια έρευνα από την Κασοτάκη και τον Ρούσο και την Καρτσιώτου και τον Ρούσο. Με τη βοήθεια της πιλωτικής έρευνας έγινε χρήση της αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας με σκοπό να αξιολογήσουμε την ομοιογένεια των ερωτήσεων της κλίμακας. Εφαρμόστηκε η κλίμακα μια φορά και στις απαντήσεις χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής α του Κρόνμπαχ, όπου ήταν 0,78, με αποδεκτό όριο το α ίσον 0,70. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων με στόχο να αξιολογηθεί η σταθερότητα των απαντήσεων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε η κλίμακα δύο φορές στα ίδια άτομα, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, σε μεσοδιάστημα μιας εβδομάδας και έγινε συσχέτιση των δύο βαθμολογιών, όπου ο συντελεστής ήταν R ίσον 0,77 με αποδεκτό όριο του συντελεστή R πίσον coefficient 0,70. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε αποτελείται από τα παρακάτω στάδια. Επιλογή του δείγματος πάνω στο οποίο έγινε η διεξαγωγή της έρευνας. Περισσότερα για την επιλογή του δείγματος αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο. Δεύτερον, για τον έλεγχο της φαινομενικής εγκυρότητας, το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε μη ειδικούς και ζητήθηκε η γνώμη τους. Τρίτον, πιλωτική έρευνα σε ένα μικρό μέρος του δείγματος, το αρχικό ερωτηματολόγιο δόθηκε για δοκιμή σε 7 επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, ώστε να ελεγχθεί για τυχόν λάθη, ασάφειες κλπ. Ορισμένα μικρά προβλήματα, κυρίως στη σύνταξη των ερωτήσεων, αντιμετωπίστηκαν πριν το ερωτηματολόγιο καταλήξει την τελική του μορφή, έτοιμο για διανομή. Τέταρτον, διανομή του ερωτηματολογίου στα άτομα του δείγματος.
Ο ερευνητής, αφού ζήτησε την άδεια από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, απέστειλε με ηλεκτρονικό τρόπο το ερωτηματολόγιο στα νηπιαγωγεία, ζητώντας και την άδεια των νηπιαγωγών. Σε κάθε ερωτηματολόγιο υπήρχε συνοδευτική επιστολή, στην οποία αναφέρονταν πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθώς και η σημαντικότητα της συμμετοχής του ερωτώμενου στην έρευνα. Πέμπτον, συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Στους συμμετέχοντες δόθηκε ένα περιθώριο 2 εβδομάδων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, διάστημα που θεωρήθηκε αρκετό ώστε να μην πιεστούν και να ανταποκριθούν. Έπειτα, ο ερευνητής συγκέντρωσε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μέσω του Google Drive. Η επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20, αποτυπώθηκαν με κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα τα δημογραφικά στοιχεία και έτσι σκιαγραφήθηκε το προφίλ των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, αφού πρώτα υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι για κάθε ερώτημα, υπολογίστηκε ο γενικός μέσος όρος για κάθε συνιστόσα της έρευνας. Το δείγμα της έρευνας απαντήθηκε από 128 εκπαιδευτικούς. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 43,68 έτη. Οι γυναίκες είναι σε ποσοστό 100%. Το επίπεδο σπουδών τους. Το 60,94% των συμμετεχόντων έχουν δεύτερο πτυχίο. Το 12,5% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Έτσι, μόνο το 26,56% κατέχουν μόνο το βασικό τίτλο. Σχετικά με την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, ο μέσος όρος προϋπηρεσίας τους ήταν 16,07 έτη. Το 43,8% κατήχαν διοικητική θέση, προϊσταμένη διευθύντρια, ενώ το 56,2% όχι. Σχετικά με την περιοχή του σχολείου, το 42,19% είναι από αστική περιοχή, το 33,59% από ημιαστική και το 24,22% από αγροτική. Η αντιστοιχεία χαρακτηρισμών με βαθμό φαίνεται στους παρακάτω δύο πίνακες. Τα αποτελέσματα των συνιστώσεων της έρευνας είναι τα παρακάτω. Τα αποτελέσματα των συνιστώσεων της έρευνας. Με βάση τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι οι απόψεις των νηπιαγωγών ως προς την είσοδο του ΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων κρίνονται σε μέτριο βαθμό θετικές. Οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν σε μέτριο βαθμό τις του ΠΟΕ στη διοίκηση και στην προετοιμασία της διδασκαλίας. Οι στάσεις των νηπιαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση του ΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων κρίνονται σε μέτριο βαθμό θετικές. Από την άλλη, παρατηρούμε ότι ο βαθμός αυτεπάρκειας των νηπιαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση του ΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία και ότι οι νηπιαγωγοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις του ΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία κρίνονται σε πολύ υψηλό βαθμό. Συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε ότι η αρχική υπόθεση ότι οι απόψεις των νηπιαγωγών ως προς την είσοδο του ΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων είναι θετικές δεν επαληθεύτηκε πλήρως. Επίσης, η υπόθεση ότι οι νηπιαγωγοί αξιοποιούν τις του ΠΟΕ στη διοίκηση και στην προετοιμασία της διδασκαλίας, καθώς και ότι η στάση των νηπιαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση του ΠΟΕ στη διοίκηση των νηπιαγωγείων είναι θετική, επαληθεύτηκαν μερικώς. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η αρχική υπόθεση ότι ο βαθμός αυτεπάρκειας των νηπιαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση του ΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία και ότι οι νηπιαγωγοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις του ΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία, επαληθεύτηκαν πλήρως. Καταλήγοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των περιορισμών της έρευνας είναι αδύνατο να γίνουν γενικεύσεις των αποτελεσμάτων που να αφορούν όλο τον πληθυσμό των νηπιαγωγών. Όμως έχει δοθεί μια σαφή εικόνα για τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου νομού. Ποιες είναι οι προτάσεις μας? Με οδηγό τα συμπεράσματα της έρευνας. Ένα θέμα που θα πρέπει να δοθεί ενδιαφέρον είναι το θέμα της παιδαγωγικής υποστήριξης προσπάθειας των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τις του ΠΟΕ στη διδασκαλία με τη δημιουργία ίσως ενός πλαισίου παιδαγωγικής υποστήριξης σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης με τη θεσμοθέτηση θέσεων εκπαιδευτικών κατάλληλα καταρτισμένων που θα φέρουν την ευθύνη της παιδαγωγικής καθοδήγησης των συναδέλφων τους στην ενσωμάτωση των του ΠΟΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης προτείνεται η δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης όπου θα κατατίθονται διδακτικά σενάρια ταξινομημένα ανά ειδικότητα, τάξη και γνωστικό αντικείμενο σε μια ανοιχτή βιβλιοθήκη προσβάσιμη σε όλους προκειμένου να διαχέονται καλές διδακτικές πρακτικές με τη χρήση του ΠΟΕ.
Η υλοποίηση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης για την αξιοποίηση των ΤΟΠΟΕ στη διδασκαλία και στη διοίκηση θα μπορούσε να δώσει μια επιπλέον λύση στο πρόβλημα της παιδαγωγικής υποστήριξης, καθώς θα έδινε την ευκαιρία να δοθούν λύσεις επί του πρακτέου και κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος, η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών λογισμικών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος φαίνεται να αποτελεί επίσης μια επιτακτική ανάγκη που θα πρέπει να καλύψει η πολιτεία. Σας ευχαριστώ.